φύγει. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια, γεια. Λοιπόν, βρίσκομαι στη Λευκοσία, στην Κύπρο και έχω πλάι με τον Δημήτρη. Και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο YouTuber meeting. Χαίρομαι πάρα πολύ καιρό. Καιρό λέγαμε να το κάνουμε αυτό, να έχουμε κοινωνήσει. Και βρέθηκε τώρα η ευκαιρία. Γιατί ο Δημήτρης είναι πραγματικά ένα respect κανάλι. Γιατί είναι κάτι πολύ στοχευμένο. Είναι νεαρός. Είναι κανάλι που έχει να κάνει με το χόμπι του, με κάτι που θέλει να ακολουθήσει σαν επάγγελμα στο μέλλον. Είναι πετυχημένο κανάλι, έχει κόσμο, διεθνές κοινό. Δημήτρη, χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι ο Mr. Αεροπλάνα. Great Flyer. Ο Great Flyer, το κανάλι Great Flyer, που έχει να κάνει με τι θέμα. Αεροπλάνα φυσικά, πότε καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, είναι το χόμπι σου αεροπλάνα. Ναι, είναι το μεγάλο μου χόμπι, το πάθος μου. Από μικρός μου κόλλησε τα αεροπλάνα. Ταξίδευα συχνά με τη γιαγιά μου, πηγαίναμε Αθήνα, είχαμε συγγενείς. Πότε ήταν η πρώτη φορά που έταξες? Πρέπει να ήμουν 3-4 χρονών. Ναι. Και από τότε έχεις ταξιδέψει πολλές φορές. Ναι. Και μελλοντικά πόσο σκοπεύεις να ταξιδέψεις? Θα γίνω πιλότος. Θα γίνεις πιλότος. Θα γίνω. Δεν λες θέλω να γίνω πιλότος, λες θα γίνω πιλότος. Άμα το θέλεις κάτι θα το καταφέρεις, όσο δύσκολο κι αν είναι. Έχει σχολεία εδώ πέρα στην Κύπρο? Έχει κάποιες σχολές. Θα ξεκινήσω την άδεια μου. Τι ξεκίνησα ήδη την πρώτη και έπειτα ακολουθούν οι άλλες οι άδειες. Τι τάξη πας τώρα? Πρώτη Λυκείου. Πρώτη Λυκείου έχεις ξεκινήσει να μαθαίνεις να πιλοτάρεις. Με flight simulator, παιχνίδια τέτοια, παίζεις πολύ? Ναι, ασχολούμαι και εκείνο από μικρός. Ναι. Έχω στήσει πιλωτήριο σπίτι μου. Πιλωτήριο έχεις στήσει? Τι εννοείς έχεις στήσει πιλωτήριο? Πήρα ξύλα, πήρα τα απαραίτητα όργανα από το ίντερνετ, οθόνες, τηλεόραση, ξέρω εγώ, και τα έστησα. Περίμενε, και αυτά τα διάφορες μετρήσεις και όλα αυτά, τα όργανα. Ναι, τα έχει μπροστά. Κανονικά, ναι. Κανονικά όργανα είναι ή από simulator και τέτοια? Από simulator, εντάξει. Περίμενε, και έχει μοχλό? Έχει μοχλό, τις μηχανές, από πάνω έκανα ένα πληκτρολόγιο, το έκανα το overhead panel, τα πράγματα που έχουν πάνω. Όχι, ναι. Και το... Αυτά, τέλεια. Αυτά. Φωτογραφία εκεί. Έχω, να σου στείλω. Ωραία, πρέπει να τη βάλουμε αυτή φωτογραφία, να τη δείτε. Για το κανάλι πώς ξεκίνησε? Εντάξει, έβλεπα πολλά βίντεο στο YouTube. Και σκέφτηκα, εντάξει, δεν μπορώ να βάλω κι εγώ κάτι. Και έμαθα πώς κάνω account. Μετά άρχισα να τραβάω αεροπλάνα στην παραλία στο Μακένζι, αν ξέρεις τίποτα, στο αεροδρόμιο. Έβγαλα και αυτό. Στο αεροδρόμιο δίπλα. Λάρνακα. Στη Λάρνακα, έτσι. Ναι. Στη Λάρνακα έχεις αυτό το θέμα. Εσύ μένεις στη Λευκοσία, ενώ το αεροδρόμιο. Ναι, είναι λίγο πρόβλημα. Είναι στη Λάρνακα, δεν έχεις δίπλα στο σπίτι σου ένα αεροδρόμιο να τραβάς. Ας είναι καλά μπαμπάς, μεταφορικό. Πηγαίνετε και βλέπετε από το αεροπλάνα. Και βγάζεις φωτογραφίες, βίντεο και τα ανεβάζεις στο YouTube. Πόσα βίντεο έχεις περίπου? 120. 120 βίντεο με αεροπλάνα. Και για πες μου, δηλαδή, έχεις βίντεο μόνο στη Λάρνακα? Έχω και από πολλά αεροδρόμια. Όπου ταξιδεύεις βάζεις? Όπου έχω την ευκαιρία, προσπαθώ να το κάνω. Από τα βίντεο που έχω δει τα δικά σου είναι στη Σκιάθο που είχες πάει το καλοκαίρι. Ναι, ήταν οι μεγαλύτερες επιτυχίες στη Σκιάθο. Ναι. Και όταν λες επιτυχίες, τι εννοείς? Περισσότερα views, περισσότερα comments, τα περισσότερα shares, ξέρεις. Ήταν ένα βίντεο σου που είχε γίνει και viral γενικότερα στα blogs. Ναι, το One Hour. Ναι. Και το Low Landing, το Air Italy. Ναι. Είναι, παιδιά, πρέπει να το δείτε αυτό, ίσως το έχετε δει από blogs. Είναι ένα αεροπλάνο Αλιτάλια που προσγειώνεται κυριολεκτικά στην άκρη του διαδρόμου και ξιστά από τον αεροπλάνο. Πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή περίπου 5 μέτρα εκεί που είχαν. Ήταν τρομερό. Ναι, ήταν φανταστικό. Και εκείνο το είδαν πάρα πολλοί κόσμο και από εκεί. Νομίζω το πολύ καλό είναι ότι σε βρίσκει ο κόσμος που ασχολείται με αυτό. Ναι. Είναι πολύ specific, πολύ συγκεκριμένο το κανάλι. Και specific, όταν λες specific, έχεις, ας πούμε, τι είδους βίντεο, λες είναι με αεροπλάνα, αλλά και έχεις μια λίστα με διάφορα πράγματα ναι, που κάνεις. Ναι, είναι specific με την έννοια του αεροπλάνου, αλλά από εκεί και πέρα ό,τι έχει σχέση με αεροπλάνο. Δηλαδή από το πιλωτήριο, από έξω, από ξέρω εγώ. Έχεις βίντεο στο πιλωτήριο? Ναι, έχω και κάποια βίντεο από το πιλωτήριο. Στο πιλωτήριο πώς το έκανες, ζήτησες άδεια για να το κάνεις? Ζήτησα επίσημα άδεια από την εταιρεία και τα κανονίσαμε. Ωραία, και νομίζω ότι όσο ανεβαίνει και το κανάλι θα είναι όλο και πιο εύκολο αυτό. Το ελπίζω. Σε μαχητικό έχεις μπει? Όχι. Έχεις βίντεο? Θα το ήθελα πολύ, βεβαίως. Θα βρεις κάποιον γνωστό στο μαχητικό να του ζητήσεις να σου βγάλει από μέσα, να πάρει μια GoPro, να την βάλει εδώ στο κράνο. Ναι. Ωραία, για πες μου λίγο με τα αεροπλάνα. Υπάρχει κοινό παγκόσμιο που ασχολείται μόνο με αεροπλάνα? Υπάρχει. Το YouTube, πιστεύω ένα μεγάλο μέρος του YouTube είναι τα αεροπλάνα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, δηλαδή. Ασχολείται. Και όχι μόνο. Κανονικά, έτσι απλώς να πετάει το αεροπλάνο ή να. Ναι. Γιατί συνήθως αυτά που γίνονται viral είναι αν υπάρχει ατύχημα, κανένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Αλλά κανονικά βίντεο, έτσι. Εσένα το κοινό σου από πού είναι περίπου, περισσότεροι? Περισσότεροι από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Έχω Ελλάδα, Κύπρο, πολλές χώρες βασικά. Παγκόσμια, θα έλεγα παγκόσμια. Και πόσο καιρό έχει το κανάλι, πότε το ξεκίνησες και πότε? Το 9 το ξεκίνησα, ήμουνα έκτη δημοτικού.
από εκ δημοτικού ξεκίνησε και κοιτάξτε, δεν έκανε ένα κανάλι αυτό που λέμε ότι να είναι. Να κάνω ένα κανάλι στο YouTube. Όχι, είπε με αυτό μου αρέσει και έκανε κάτι πολύ στοχευμένο. Πολύ ωραία συμβουλή για όλους τους νέους YouTubers να κάνετε κάτι που σας αρέσει και να χτίσετε πάνω σε αυτό. Και πώς τη βλέπεις αυτή την πορεία, δηλαδή τώρα τελευταία έχει αναπτυχθεί περισσότερο. Ναι, έχει αναπτυχθεί. Subscribers και λοιπά, έτσι. Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω και πιο ωραία πράγματα. Εντάξει, ήδη κάνει καλή ποιότητα. Ναι. Τεχνικά πώς τραβάς τα βίντεο? Έχω την Panasonic SD90. Δεν έχει κανένα μεγάλο φακό τίποτα τέτοιο? Όχι, όχι. Ό,τι αλλά έχει θα πάρει κάποια στιγμή, έτσι. Κάποια στιγμή είναι, θα την πάρει. Αν πα ένα τηλεφακό και να είσαι μακριά, να βλέπει αεροπλάνο τέλεια. Τρυπόδια κτλ. Και γράφει ξεχωριστά τον ήχο? Στο αεροπλάνο, ναι, όταν πετάω. Έχω ξεχωριστό sound recorder όπως αυτό. Ναι. Το βάζω μέσα στο μικρόφωνο. Αλλιώς έχω το μικρόφωνο και από πάνω από την κάμερα που κόβει και τον αέρα. Για τα εξωτερικά τα πλάνα. Ναι, το φρουφρού, ναι. Αυτό. Okay. Ναι. Είχες κάνει και ένα vlog μέσα σε ένα αεροπλάνο που μιλούσες. Ναι, εκείνο ήταν το εκατοστό μου βίντεο. Ναι. Το special. Ωραία, τέλειο, πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Γιατί είναι ένα κανάλι εσύ που κάνεις που δεν φαίνεσαι ποιος είσαι. Ναι, ακριβώς αυτό. Ήταν ευκαιρία να σου πω ποιος είμαι. Ναι. Ενώ απ' την άλλη το YouTube έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή είναι ένα κανάλι που είναι μια προσωπικότητα και είναι ωραίο να έχεις αυτή την επαφή με τον κόσμο. Community είναι. Ναι. Πώς βλέπεις τον κόσμο, τα σχόλια που σου γράφουν, απαντάς, τι... Βέβαια, προσπαθώ να απαντάω στον κόσμο. Έχω πολλούς που ασχολούνται, βλέπουν τα βίντεο μου, χαίρομαι πάρα πολύ το κάνουν. Και γενικά χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω τον κόσμο να τους αρέσει τα βίντεο μου και να μου το λένε. Κάτι επίκαιρο τώρα με το καινούριο σύστημα με τα Google Plus, τα comments, αυτό θα ήθελα να σου πω σήμερα. Λέω θα ήταν καταστροφικό. Είναι τραγικό, έτσι. Ναι. Ας πούμε τα comments δεν μπορώ να τα βγάλω στο email. Πρέπει να μπω στο Google Plus και αν τα βγάλει. Ωραία, θα σου πω πώς να το κάνεις αυτό. Βασικά να το πούμε και τώρα στα γρήγορα. Θα πας στο Google Plus, στο email, στο Google Plus, θα ενεργοποιήσεις να σου στέλνει mail όλες τις ειδοποιήσεις. Και μετά θα πας στο Gmail και θα φτιάξεις έναν φάκελο. Βασικά αν έχεις ήδη φάκελο YouTube, με ένα φίλτρο, έτσι ώστε και τα μηνύματα του Google Plus που έχουν στο subject το YouTube, ας πούμε, ή το New Activity, κάτι τέτοιο, να σου πηγαίνουν σε αυτό το φάκελο. Και να τα βλέπεις όλα εκεί. Μπαίνεις στο φάκελο και μετά τα κάνεις reply. Ωραία. Αλλά γενικότερα είναι άσχημο που μπλέκουν το Google Plus. Εντάξει, είναι YouTube. Καλό να γίνονται αλλαγές, αλλά όταν προσπαθούν να σμίξουν δύο πράγματα που είναι εντελώς διαφορετικά, κάποια ασύχηση θα γίνει. Ναι, συμφωνώ. Απλώς εντάξει, προσπαθούν να αναπτύξουν το YouTube σαν social media. Ναι. Είχαν το Google Plus που καθόταν και πρέπει να τα ανακατέψουν. Ναι. Φυσικά υπάρχει κίνδυνος το. Εντάξει, YouTube να έχουμε και είμαστε OK. Έτσι ακριβώς. Σκέψου να βάζανε Facebook comments στο YouTube. Ναι. Δηλαδή αυτό θα το εκτείναζε, αλλά είναι ανταγωνιστικά. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, τέλεια. Η Κύπρος αρέσει, σκέφτεσαι να μείνεις εδώ. Δηλαδή, αν σπουδάσεις πιλότος. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Προς το παρόν, αγαπάω την Κύπρο σαν χώρα. Δεν θέλω να φύγω, αλλά ξέρω ότι θα αναγκαστώ να φύγω λόγω του επαγγέλματος. Ναι, δηλαδή... Με τα σημερινά δεδομένα, φυσικά. Μπορεί να αλλάξει. Για τις σπουδές ή. Όχι, για το επάγγελμα. Φυσικά. Αν είσαι πιλότος, θα πετάς, θα πηγαίνεις. Πού θα είναι η έδρα σου. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι ότι θα πετάς συνεχώς. Ναι. Σε φοβίζει αυτό. Δηλαδή, το να γίνεις πιλότος, το να πρέπει. Τα έχω σκεφτεί αυτά, ναι. Υπερατλαντικό ταξίδι, να λείπεις δύο μέρες στην Αμερική, μετά να ξαναγυρίσεις. Είναι και δύσκολο να κάνεις οικογένεια, να τη θρέφεις, αλλά. Δυστυχώς αυτά είναι τα κακά του επαγγέλματος. Θα ταξιδέψει τον κόσμο όμως. Ναι, αυτό είναι το καλό. Ωραία, και θα κάνω κάτι που αγαπώ. Που έχει πολύ σημασία. Τέλεια, λοιπόν, φανταστικά, φανταστικά. Θες καμιά συμβουλή να πεις σε κάποιον ο οποίος. Δεν από νεαρό, γιατί είσαι πολύ νεαρός. Έτσι που ξεκινάει τώρα το κανάλι του και λέει πω τι βίντεο να κάνω. Είναι κλασική ερώτηση, τι βίντεο να κάνω, δεν έχω ιδέες. Όπως είπες και εσύ πριν, να σκεφτεί τι βίντεο να κάνει. Κάτι συγκεκριμένο. Όχι και πάρα πολύ συγκεκριμένο, αλλά να σκεφτεί ένα θέμα για το κανάλι του. Να είναι active στο YouTube, να μιλά με άλλους, να βλέπει βίντεο των άλλων, να δείχνει support. Και γενικά τα κάνει αυτά και βγάζει καλή ποιότητα βίντεο. Όχι μόνο στο τι θα δείχνει, αλλά και πώς θα το παρουσιάζει. Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Ωραία. Εσύ πηγαίνεις σε άλλα βίντεο με αεροπλάνα, γράφεις, σχολιάζεις κτλ. Προσπαθώ, ναι. Ωραία, okay. Τέλεια. Πολύ καλό αυτό. Ωραία, έτσι να είστε active YouTubers και να κάνετε ένα πράγμα που σας αρέσει. Αυτά. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Μεγάλη μου χαρά. Πραγματικά τσεκάρετε το κανάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν νέοι οι οποίοι ασχολούνται με κάτι συγκεκριμένο και το χόμπι τους το βάζουν εκεί πέρα και δεν κάνουν απλώς ότι να είναι, απλώς μόνο για να κάνουν βίντεο στο YouTube. Και ασχολούνται ήδη. Δηλαδή, σε 3 χρόνια όταν θα είσαι πιλότος, ήδη θα έχεις ένα κανάλι από τα πιο δυνατά κανάλια και αεροπλάνα στο YouTube. Και αυτό θα είναι εξαιρετικό. Και, πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά φτερά. Να πούμε ένα δυνατό γεια. Αλλά πρώτα να πούμε ότι εύχομαι μια μέρα να μπω
στο αεροπλάνο. Πες μας και το επίθετό σου, α πούμε, για να το θυμόμαστε. Ο Κάπτεν Γρηγορίου. Ο Κάπτεν Γρηγορίου, λοιπόν, όταν μπείτε σε 3-4 χρόνια, στο 5, δεν ξέρω πόσα είναι, σε 10. Θα δούμε. Και πει ο Κάπτεν Γρηγορίου και το πλήγμα σα εύχονται καλό ταξίδι, κάτι τέτοιο. Εδώ. Δημήτρης, for the win. Great flyer. Λοιπόν, 1, 2, 3. Γεια! Yeah!